Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα σιροπιαστό γλυκό. Το γλυκό αυτό το έχουμε ονομάσει σιροπιαστό γλυκό με ενδοκάριδο, γιατί έχει γεύση ενδοκάριδο. Θυμίζει γαλακτομπούρεκο, αλλά δεν είναι γαλακτομπούρεκο. Θυμίζει μπακλαβά, αλλά δεν έχει ξηρούς καρπούς. Θυμίζει όλα τα σιροπιαστά, αλλά είναι πολύ πιο ιδιαίτερο από τα υπόλοιπα σιροπιαστά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να το φτιάξουμε. Για το σιροπιαστό γλυκό με ενδοκάριδο θα χρειαστούμε: για το σιρόπι 500 γραμμάρια νερό, 350 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα στικ κανέλας και φλούδες από ένα λεμόνι. Για το γλυκό θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας για γλυκά, 250 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 200 γραμμάρια ενδοκάριδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα και φλέικς καρύδας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπητέ Διονύση, πες μου σε παρακαλώ, όταν φτιάχνουμε ένα σιροπιαστό, τι κάνουμε πρώτα? Αυτός είσαι. First things first, οπότε πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι. Θέλουμε νερό, ζάχαρη, κανέλα και ίσα ίσα λίγο λεμονάκι. Μόνο τη φλούδα, το κίτρινο σημείο, καθόλου λευκό, μην πικρύσει το σιρόπι. Άμα θέλετε να κρατήσετε το γλυκό σας λίγο παραπάνω στο ψυγείο, για να μην σφίξει το σιρόπι, μπορείτε να βάλετε και μία κουταλιά τη σούπας λεμόνι μέσα για να το βοηθήσει να μην σφίξει πολύ το σιρόπι. Εγώ δεν θα βάλω, γιατί αυτό το γλυκό θα παγωθεί σε 15 λεπτά. Οπότε, πάει πάνω στη φωτιά. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, σας έχω πει και άλλες φορές, ότι εγώ τα σιρόπια μου τα κάνω ακριβώς. Εγώ όλα μου τα σιρόπια τα έχω μετρημένα. Από τη στιγμή που πάρει μια βράση και διαλυθεί η ζάχαρη, έξω κατευθείαν και είναι έτοιμο. Οπότε, αφήνουμε το σιρόπι πάνω και πάμε να ετοιμάσουμε το γλυκό μας. Χρειαζόμαστε φύλλο. Χρειαζόμαστε φύλλο και φύλλο κρούστας για γλυκά. Εδώ είμαστε. Συνήθως η συσκευασία περιέχει 12 φύλλα. Εμείς η συνταγή που δίνουμε είναι για 12 φύλλα. Οπότε, ανοίγουμε τα φύλλα μας. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, μην θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Οπότε δεν χρειάζεται καν να σκεπάσουμε τα φύλλα μας, γιατί είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία σαν διαδικασία. Έχω δύο υλικά. Βούτυρο και βούτυρο καλό. Θέλω να πάρετε βούτυρο καλό, όχι μαργαρίνη. Παίρνουμε ένα φύλλο μπροστά μας, εδώ. Παίρνουμε βουτυράκι, πασπαλίζουμε με μπόλικο βούτυρο, δεν το λυπόμαστε. Καλό θα ήταν το βούτυρο να είναι λιωμένο, αλλά να μην είναι καυτό. Όταν είναι καυτό το βούτυρο στα σιροπιαστά, το ρίχνουμε καθώς τα φτιάχνουμε, να ξέρετε ότι γενικά μας χαλάνε το γλυκό. Ρίχνουμε καρύδα. Και πάμε να βάλουμε το επόμενο μας φύλλο. Φύλλο, βούτυρο. Και τι άλλο μετά? Ενδοκάριδο. Μην το λυπάστε το ενδοκάριδο, βάλετε μπολικό. Πρέπει να βγει συνολικά το ενδοκάριδο για 12 φύλλα. Άμα σας βοηθάει να ζυγίσετε για 12 φύλλα, να το διαιρέσετε, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά εγώ έχω συνηθίσει να το κάνω με το μάτι. Επειδή είναι πρωταγωνιστής το ενδοκάριδο σε αυτή τη συνταγή, πρέπει να μην το λυπηθούμε και να βάλουμε μπολικό. Τρίτο φύλλο είναι εδώ. Πώς σας φαίνεται ότι το ενδοκάριδο είναι αρκετό? Να βάλω λίγο ακόμα. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ. Και πάμε να ρίξουμε το τέταρτο φύλλο από πάνω. Και μαντέψτε τι θα κάνω. Βούτυρο. Και συνήθως βάζουμε λίγο παραπάνω στις άκρες, γιατί τις άκρες τις αφήνουμε παραπονεμένες. Βάζουμε κυρίως στη μέση και στις άκρες δεν βάζουμε τίποτα. Οπότε θα το πάω εντελώς άκρη τώρα. Ωραίος θόρυβος αυτός. Θυμίζει λίγο arcade παιχνίδια που παίζαμε όταν ήμασταν μικροί. Τώρα, έτσι όπως είναι, κατευθείαν γυρνάμε. Πέστε μου ότι είναι πανεύκολο. Δεν είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο. Και κοίτα εδώ. Τα ψάρα. Βούτυρο. Εδώ. Και μόλις βάλουμε βούτυρο, παίρνουμε και κόβουμε σε ωραία κομμάτια το γλυκό μας. Εδώ. 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 Ένα. 2-3. Και πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά. 2-3. Και μαντέψτε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Βουτυράκι. Άμα βάλετε βούτυρο τώρα, δεν πρόκειται να στεγνώσει το φύλλο με τίποτα. Οπότε το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι αυτό. Οτιδήποτε ετοιμάζετε να βουτυρώνετε κατευθείαν. Άμα νομίζετε ότι όλη η διαδικασία θα σας πάρει παραπάνω από 10 λεπτά, γιατί εμένα παραπάνω από 10 λεπτά δεν θα μου πάρει, τότε καλό θα ήταν να κάνετε τι?
να πάρετε μια πετσέτα βρεγμένη και να βάλετε μπροστά σας, να έχετε πάνω τα φύλλα με μια βρεγμένη πετσέτα. Οπότε θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να φτιάξω όλα τα υπόλοιπα φύλλα μου και μόλις τελειώσω το γλυκό μου, θα το ρίξουμε μέσα στο φούρνο. Νομίζω ότι το σιρόπι μου και αυτό είναι έτοιμο, για να δω. Είναι καυτό, είναι ωραίο, θα το βγάλω από τη φωτιά. Είναι έτοιμο, οπότε το σιρόπι μου κρυώνει και συνεχίζω τη διαδικασία εδώ πέρα με τα φύλλα μου μέχρι να γεμίσει το ταψί μου. Είπαμε φύλλο, βούτυρο, ενδοκάριδο, φύλλο, βούτυρο, ενδοκάριδο επί 4. 4, 4, 4, 12 φύλλα. Και μόλις είναι έτοιμο το γλυκό, θα το βάλουμε στο φούρνο για να το ψήσουμε. Και το τελευταίο μας φυλλαράκι εδώ. Νομίζω ότι τα υπολόγισα πάρα πολύ καλά. Η καρύδα ήρθε ακριβώς. Βουαλά. Τυλίγουμε. Κόβουμε πάλι σε κομματιά εδώ. Αυτό μου άνοιξε λίγο. Δεν πειράζει, θα το κλείσω. Όλα καλά. Η ζωή είναι καλή. Μου περίσσεψε ένα, συγγνώμη, απολογούμε. Κάτι λάθος έχω κάνει, αυτό το παραλάθος. Δεν πειράζει όμως, θα αφήσω έτσι. Και η ώρα για ψήσιμο. Ό,τι βούτυρο έχει περισσέψει, τι πρέπει να το κάνουμε, φίλε παμπάν. Το ρίχνουμε από πάνω. Το βούτυρο είναι ακριβώς για τη συνταγή. Δεν θα βγάλετε βούτυρο για να το κάνετε πιο light, αλλά να κάνετε πιο light γλυκό, μην κάνετε αυτό το γλυκό. Τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Θέλω να ψήσετε για 45 λεπτά στους 160. Όσο πιο ψηλά γίνεται να περνάει ο αέρας από κάτω, 45 λεπτά να γίνει χρυσαφένιο, ωραίο και σεξι. Όταν θα γίνει το γλυκό μας, έτσι όπως είναι καυτό, τι θα ρίξουμε? Το κρύο σιρόπι μας. Θα σιροπιάσουμε, σκέφτομαι να ρίξω και λίγο σοκολάτα από πάνω και θα σερβίρουμε. Το ενδοκάριδο είναι το εσωτερικό του καρπού της καρύδας, αποξηραμένο και τριμμένο. Η καρύδα θεωρείται ότι έχει αντιοξειδωτική δράση, περιέχει βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία και έχει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή δράση. Και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε από το φούρνο. Θέλω να είμαστε γρήγοροι. Δεν θα μιλάμε πολύ όταν κάνουμε τη διαδικασία. Θέλω να τα κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα για να σιροπιαστεί σωστά. Οπότε, ανοίγω φούρνο, βγάζω έξω, ρίχνω σιρόπι και αφήνω να σιροπιαστεί. Το πιάσαμε? Θέλω να με χρονομετρήσει πόση ώρα θα το κάνω. Χρονομετράς? 3, 2, 1. Γρήγορα. Φαίνεται τσουρουτικό τώρα, μην το φοβάστε. Γιατί καθώς περνάει η ώρα θα φουσκώσουν όλα τα γλυκά μέσα γιατί θα τραβήξουν το σιρόπι. Ακούτε αυτό το τσσσσ που κάνει? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σιρόπι φαίνεται πολύ? Φαίνεται πολύ. Δεν είναι όμως πολύ γιατί θα ρουφήξει όλο αυτό το σιρόπι το γλυκό μας. Τώρα τι χρειάζεται κυρίες και κύριοι, πόση ώρα έκανα? 17 και 60 δευτερόλεπτα. 17 δευτερόλεπτα θέλω να κάνετε κι εσείς. 18 κάντε. Δεν με πειράζει. Καλά και 30 να κάνετε πάλι δεν μας πειράζει. Τώρα. Αφήνουμε στην άκρη περίπου για μία-μία μισή ώρα και μετά από μία-μία μισή ώρα... Βλέπετε καθόλου ζουμί? Όχι. Όλο το ζουμί έχει τραβηχτεί 100% από το γλυκό μας. Η εναλλακτική νούμερο 1 είναι να σερβίρουμε όσο έχει. Το θέλουμε? Όχι. Γιατί ρε παιδιά, είναι πολύ ωραίο έτσι. Έλα εδώ. Γιατί είσαι αρνητικός, ενώ δεν ξέρεις, είσαι παλιοπροπέτης. Λοιπόν, ενώ δεν ξέρεις... Ναι, αλλά δεν θα μπορούσα και λίγο σοκολάτα από πάνω? Θα μπορούσε. Δοκίμασε το έτσι και άμα μου πεις ότι χρειάζεται σοκολάτα, εγώ θα βάλω, ρε φίλε. Μπελέσαι, έλα και εσύ. Έχεις φάει ποτέ τέτοιο σιροπιαστό? Όχι, είναι πολύ ωραίο. Σαν ένα γαλακτοπούρικο, δεν είναι? Ναι, αλλά θέλει και λίγο σοκολάτα. Δεν θέλει σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι υπερβολή, είναι πολυτέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπελέσαι, που έρχεσαι. Έλα και εσύ. Για το χρόνο που ρίξαμε. Για τον χρόνο που ρίξαμε, δεν είναι φανταστικό? Εγώ σου λέω, έχω πάθει σοκ με αυτό το γλυκό. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Όταν το δοκιμάσετε και εσείς θα πάθετε σοκ. Θα πείτε ότι δεν είναι δυνατόν με λίγα φύλλα, λίγο ενδοκάριδο, λίγο βούτυρο. Δεν υπάρχει, άσε γιατί πρέπει να στήσω κάτω. Πάρε αυτό, άμα θες. Γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Είναι καταπληκτικό. Είναι από τα πιο ωραία σιροπιαστά που έχετε δοκιμάσει με το τίποτα. Σας το υπόσχομαι. Τώρα, άμα θέλετε να το κάνετε πιο προχώ, μπορείτε. Να τον ακούσω το Μιτσάκο, εδώ πέρα να πούμε, γιατί είναι καλό παιδί. Μην το βλέπετε έτσι. Κανονικά είναι καλό παιδάκι. Η σοκολάτα όντως θα δουλέψει σε αυτούς που δεν τους αρέσει το πολύ γλυκό γλυκό. Γιατί άμα βάλουμε μία πικρή σοκολάτα, θα ισορροπήσει τη γλυκύτητα. Όχι ότι θα ανεβάσει το γλυκό μας, θα το ισορροπήσει για κάποιους που δεν τους αρέσουν τα γλυκά γλυκά. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο εκδοχές. Βέβαια, τα πλάνα που θα κάνει ο σκηνοθέτης θα είναι με σοκολάτα.
Και η σοκολάτα που θα βάλω θα είναι ελάχιστη. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ. Αυτό. Μην το παρακάνετε. Δεν θέλουμε να είμαι πρωταγωνιστής στη σοκολάτα. Πρωταγωνιστής είναι η καρύδα. Βλέπεις πόσο λεπτοδουλειά κάνω, φίλε Διονυσία. Ναι, ναι. Και με λίγο παγωτό θα πήγαινε. Θεωρώ ότι το παγωτό θα του πήγαινε τη δεύτερη και την τρίτη φορά που θα το φτιάχναμε. Όταν θέλαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα βάλω λίγο καρύδα. Μπορείτε να βάλετε είτε και φιστίκι από πάνω. Απλά, αν βάλουμε φιστίκι, θα θυμίζει όλα τα υπόλοιπα σιροπιαστά. Τέλειο. Μην μπερδευτείτε και βάλετε καμιά παρμεζάνα. Είναι καρύδα αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, το πιο φανταστικό σιροπιαστό γλυκό με ενδοκάριδο είναι μπροστά σας με τρία υλικά, με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας. Είναι ό,τι πιο νόστιμο σε απλό έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Σας το επιτρέπω. Για το σιροπιαστό γλυκό με ενδοκάριδο, φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη, την κανέλα και τις φλούδες από το λεμόνι. Το αφήνουμε να πάρει μία βράση σε μέτρια φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει. Στη συνέχεια απλώνουμε τα φύλλα κρούστας, ραντίζουμε με λιωμένο βούτυρο ένα φύλλο, πασπαλίζουμε με ενδοκάριδο και προσθέτουμε από πάνω άλλα τρία φύλλα με λιωμένο βούτυρο και ενδοκάριδο. Τα τυλίγουμε σε ρολό, κόβουμε σε κομμάτια και τα βάζουμε σε ένα βουτυρωμένο ταψί. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, ανά τέσσερα φύλλα, μέχρι να γεμίσουμε το ταψί. Τα αλείφουμε από πάνω με λιωμένο βούτυρο και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά. Αφού ψηθεί, το βγάζουμε από τον φούρνο, περιχύνουμε αμέσως το καυτό γλυκό με το κρύο σιρόπι και το αφήνουμε για 1 με 1,5 ώρα μέχρι να απορροφηθεί το σιρόπι. Σερβίρουμε το σιροπιαστό γλυκό, προσθέτουμε από πάνω λιωμένη σοκολάτα και φλέικς καρύδας. Προκαλώ όποιος μπορέσει να φάει μόνο 3 κομμάτια και όχι παραπάνω. Γιατί τα 3 είναι σίγουρα. Μόλις το φτιάξετε, πραγματικά θα με αγαπήσετε λίγο παραπάνω και πραγματικά θα το συστήσετε σε όλους σας τους φίλους. Μόλις φτιάξετε τη συνταγή, θέλω φωτογραφίες. Να βάλω σοκολάτα ή να μην βάλω. Να βάλω σοκολάτα. Αυτό είναι.